Με τον αραβικό σύνδεσμο τα έβαλε αυτή τη φορά η Τουρκία, με το Υπουργείο Εξωτερικών να προσπαθεί να διχάσει τα μέλη του συνδέσμου, κάνοντας λόγο σε ανακοίνωσή του για αδιαφάνεια σε διαδικασίες εντός του αραβικού συνδέσμου. Ακολουθεί ανακοίνωση του τουρκικού ΙΠΕΞ. Απορρίπτουμε εντελώς τις αβάσιμες αποφάσεις που ελήφθησαν εναντίον της Τουρκίας στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαρτίου 2021. Είναι ευρέως γνωστό από τον Αραβικό Σύνδεσμο ότι η επιμονή ορισμένων από τα μέλη τους να συνεχίσουν τις τυπικές κατηγορίες εναντίον της Τουρκίας, προκειμένου να αποκρύψουν τις καταστροφικές τους ενέργειες, δεν υποστηρίζεται από τους φιλικούς και αδελφικούς αραβικούς λαούς. Επιπλέον, έχουμε δει ότι αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς διαφανείς διαδικασίες διαπραγμάτευσης και μάλλον επιβάλλονται από ορισμένους παράγοντες, και ότι ορισμένα μέλη του Αραβικού Συνδέσμου αντιτίθενται ή διατυπώνουν τις επιφυλάξεις τους για αυτές τις αποφάσεις. Με την αξιοκρατική και αποφασιστική προσέγγιση της, η Τουρκία συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή και στον κόσμο. Η διατήρηση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των αραβικών χωρών και η διασφάλιση της πολιτικής τους ενότητας είναι από τις κορυφαίες περιφερειακές προτεραιότητες της Τουρκίας. Για άλλη μια φορά, καλούμε τον Αραβικό Σύνδεσμο να δώσει προτεραιότητα στην ειρήνη, την ευημερία και την ευζοία των αραβικών λαών και να συμβάλλει επικοδομητικά στη διασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή, αντί να στοχοποιεί την Τουρκία με αβάσιμες κατηγορίες. Διαβάστε την είδηση στο msshd.gr. Πείτε μας τη γνώμη σας στα comments. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις.